Η συνήθεια είναι μια κυρία ηλικιωμένη που μας κολλάει άθελά μας και υποχωρούμε στις απαιτήσεις της από σεβασμό για τη μεγάλη της ηλικία. Η δική μου έχει μόλις μερικών εβδομάδων ηλικία. Κάθε Κυριακή βράδυ επιστρέφοντας από τον πόρο, δίνω στον εαυτό μου την υπόσχεση πως δεν θα ξαναπάω το επόμενο Σάββατο. Είμαι βέβαιος πως θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Είμαι βέβαιος ακόμη ως την Παρασκευή το βράδυ αργά, την ώρα που πλαγιάζω. Μα κάτι αλλάζει μέσα στον ύπνο. Ξαφνικά, το Σάββατο ξυπνώ και κατεβαίνω στον Πειραιά για να πάρω το πλοίο των 8. Βρίσκομαι στο 5ο μου ταξίδι. Είναι πανσέλινος απόψε. Να πάρουμε τη βάρκα να πάμε προς το Βίδι. Άκουσες? Ναι. Θα ξαναπέσεις? Όχι, θέλω να ζεσταθώ κι άλλο. Μα κες. Όχι αρκετά. Αν μ' αγαπάς, δεν πρέπει να με βάζεις σε κίνδυνο. Σου το έχω πει πως το μόνο αίσθημα που παραδέχομαι είναι η φιλία. Μην είσαι έτσι απότομος. Θα με κάνεις να συγχαθώ τους άντρες. Θα με κάνεις να επιθυμήσω κι εγώ δεν ξέρω τι. Ίσως την τρυφερότητα που μόνο μια γυναικεία φιλία μπορεί να δώσει. Γρήγορα που περνάω καιρός, α. Θα έρθεις το άλλο Σαββατοκύριακο? Ναι. Δεν θα μπορούσες να έρθεις από την Παρασκευή? Εξαρτάται από το πώς προχωράει η δουλειά. Κυρίως από το ποιους έχουμε να δούμε. Καλά, αλλά προσπάθησε, σε παρακαλώ. Θα προσπαθήσω. Τι θα κάνεις τώρα? Θα γυρίσεις στο σπίτι σου? Όχι, θα μείνω εδώ να σε βλέπω. Να σταθείς στην Πρίμη. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έρθεις οπωσδήποτε. Και αν μπορείς και την Παρασκευή. Τελευταίο, ο πατέρας μου με κοιτάζει με έναν τρόπο παράξενο. Μοιάζει να περιμένει να αρχίσω εγώ πρώτος για να μου μιλήσει. Μα εγώ δεν έχω τίποτα να εκμυστηρευτώ. Δεν μου συμβαίνει τίποτα εμένα. Εκτός αν είναι εκείνος πια ερωτευμένος. Τι έχεις να κάνεις απόψε? Τίποτα. Θέλεις να πάμε μια βόλτα μαζί? Πατέρα, πού βρίσκεται η ευτυχία? Στα όνειρά μας. Το μόνο που αφήνει ανέγγιχτο η φθορά της ζωής. Πατέρα, θα ήθελα να μου απαντήσει σοβαρά. Σου απάντησα σοβαρότατα. Η μεγάλη ευτυχία, η μοναδική ευτυχία, είναι αυτή που δεν ζήσαμε και δεν θα ζήσουμε ποτέ μας στην πράξη. Κάθε ευτυχία που ζούμε στην πράξη
καταντά να γίνει η δυστυχία της ζωής μας. Πατέρα, δεν σε πιστεύω. Κάτι ξέρω κι εγώ με την πείρα των 26 μου χρόνων. Το πάνε είναι η επιθυμία, ο πόθος, που μεγαλώνει, μεγαλώνει ασυγκράτητα, ώσπου στο τέλος εκφυλίζεται και πάει. Όμως γιατί να το λέμε αυτό δυστυχία? Αυτή είναι η διαδικασία, η λειτουργία της ίδιας της ζωής. Για παράδειγμα, η φύση τώρα την άνοιξη που οργιάζει. Ένα πελώριο συνεργείο επιμιξίας και αναπαραγωγής που λειτουργεί με ακρίβεια σχεδόν μηχανική, θα έλεγα. Αυτό είναι αρκετό και είναι καλά όπως είναι. Τότε, γιατί ρωτάς πού βρίσκεται η ευτυχία? Μείνε σε αυτά που ξέρεις και ας μην μιλάμε παραπέρα. Όμως είσαι αίμα μου και προβλέπω την εξέλιξη της αισθηματικής σου ζωής. Πρόσεξε αυτό που θα σου πω. Ξέρω κάποιο δυστυχισμένο άνθρωπο που έκανε δικές του όλες τις γυναίκες που αγάπησε. Όχι που πεθύμησε, που αγάπησε πραγματικά. Με την ειλικρίνεια της στιγμής. Και ο άνθρωπος αυτός δεν τολμά τώρα πια να πλησιάσει τη γυναίκα που αγαπά, για να μην γκρεμίσει για άλλη μια φορά το όνειρό του. Βλέπεις την αρχή, η σκέψη της αγαπημένης γυναίκας είναι η τελευταία προτού μας πάρει ο ύπνος. Την παίρνουμε μαζί μας στα όνειρά μας. Πάει. Δείχνω. Γεμάτης φως. Ξαφνικά, κάποια μέρα, ο άνεμος της πραγματικότητας σαρώνει το όνειρο. Τότε χασμουριόμαστε και λέμε, λοιπόν αυτό ήταν. Γιατί να βασανίζεται κανείς με τη σκέψη αυτής της ημέρας? Μπορεί να μην έρθει ποτέ. Θα έρθει. Εκτός κι αν είσαι δυνατός και αντισταθείς την αγάπη. Ξέρεις τι κάνουν οι φρόνιμοι άνθρωποι? Γλεντάνε με τις γυναίκες. Σήμερα με αυτή, αύριο με την άλλη. Κάπου-κάπου ρεμβάζουν λίγο μελαγχολικά, πλάθοντας μια φανταστική γυναίκα. Αυτή που δεν τολμήσανε να αγγίξουνε και που θα μείνει το αιώνιο ιδανικό και η αιώνια νοσταλγία. Και όταν τους πιάνει το παράπονο και γίνεται αφόρητο, τότε φέρουν τους βιολιτζίδες και ξεσπάνε τον καημό τους για την ανύπαρκτη αυτή γυναίκα. Τη μόνη γυναίκα που αγάπησαν και που δεν έγινε ποτέ δική τους. Και αν ανταμώσει κανείς τη γυναίκα της ζωής του? Πέρασε από μπροστά της δίχως να σταθείς. Παράτησε το όνειρό σου πριν καταντήσει εφιάλτης. Πατέρα, υπάρχει ευτυχία στο γάμο? Στο γάμο δύο ψυχών. Νομίζω πως τέτοιο πράγμα δεν έχει υπάρξει ακόμα. Πατέρα, μπορώ ίσως να φανταστώ πως εκείνη που αγαπώ δεν θα γίνει ποτέ δική μου. Όμως μου είναι αβάσταχτο ακόμη και να σκεφτώ ότι μπορεί να ανήκει σε κάποιον άλλον. Έρωτα!
όσαν οι κατεμάχαν, ο άρρος όσαν κτήμας υπίπτης, όσαν μαλακές παριές, νεάνιδος ενικεύεις. Να βάλω πιάτο. Ποτέ δεν ξέρω πότε θα έρθεις και πότε δεν θα έρθεις για φαΐ. Ελένη, ο κύριος Παύλος θα φάει εδώ απόψε. Γκρινιάζει και όταν έρχεσαι και όταν δεν έρχεσαι. Γκρινιάζει όταν δεν έρχεται και όταν έρχεται χωρίς να το ξέρω. Δεν θα είσαι εδώ το πρωί. Θα φύγω νωρίς. Δεν με παίρνεις μαζί σου? Αν θέλεις. Εντάξει λοιπόν. Θα φύγουμε μαζί. Για πού? Αν καταφέρεις να ξυπνήσεις. Θα με ξυπνήσεις εσύ? Όχι, να καταφέρεις να ξυπνήσεις μόνος σου. Τώρα μάλιστα. Εντάξει λοιπόν. Θα προσπαθήσω. Κανένα νέο? Όχι, τίποτα. Πώς είδες την Πυρκό? Όχι, δεν την είδα. Καφέ? Ναι. Γιώργο, σε περιμένει στο λεμονόδα σου. Έχω παραγγελία να σε πάω κατευθείαν εκεί. Πάμε.